Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον συγγραφέα για την τιμή που μου έκανε να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου του και να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με το βιβλίο. Η Ακίματη λοιπόν. Γρίφος, ο τίτλος του βιβλίου. Πώς είναι δυνατόν ακίματα ταξίδια στις τρικυμίες της ιστορίας. Ακίματοι ήρωες σε ταραχώδεις καιρούς, δεν είναι άραγε οξύμορο. Στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, όταν το ημερολόγιο δείχνει πια Μάιο του 2010 και το απάγιο λιμάνι του Καστελόριζου γίνεται το σήμα κατά τεθέν της σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας, ο συγγραφέας φαίνεται να λύνει το γρίφο. Μέρα τη μέρα γράφει η ανέμελη ζωή, αντικαθίστατη από αβεβαιότητα, άγχος, περικοπές. Ακίματοι παραμένουν ελάχιστοι πια. Μαζικά οι Έλληνες νιώθουν να απειλούνται. Είναι όμως έτσι? Το βιβλίο είναι ένα παλίμψιστο της σύγχρονης Ελλάδας. Γενιές διασταυρώνονται, ιδέες συγκρούονται, ήρωες και αντίήρωες σε δύσκολους καιρούς, όπου ο νεοφιλελευθερισμός και η τερατογενέσεις του, τα φασιστικά μορφώματα και η μυσαλλοδοξία παίρνουν τη ρεβάνς, αναρωτιούνται πού θα ρίξουν την πύλια της ελπίδας και φόντωσε όλα αυτά στιγμιότυπα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τέσσερις φίλοι γεννιούνται την ίδια μέρα, πρωτοχρονιά του 1949, στις τάχτες του εμφύλιου. Σπορά των ηττημένων που θα γράψει όμως τη δική της εποπία. Ρημαγμένη γη της ελληνικής επαρχίας, χωρίς νερό και ηλεκτρικό, με ένα τηλέφωνο στο μαγαζί και μοίρατη μετανάστευση, που δεν καταλήγει σε αμερικανικό όνειρο και μελωδία της ευτυχίας, αλλά σε μικρά καθημερινά ναυάγια που δεν καταδέχεται να δεξιωθεί ούτε μονόστιλο. Και έφνης η μετάβαση εις άλλον γένος. Η αποσάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας συμπορεύεται με τον νεοπλουτισμό και τον μικροαστισμό και την πνευματική παρακμή. Η Ελλάδα ένα απέραντο σκυλάδικο, γλεντά με χρήμα πλαστικό, κυκλοφορεί με 4×4, παραθερίζει με δάνεια και υποθηκεύει ανενδίαστα το αύριο των νέων. Η Ελλάδα λερναία ύδρα διαφθοράς και σκανδάλων. Χρηματιστήρια, εξοπλιστικά, μεγάλα έργα, ενώ η κατάρρευση της Lehman Brothers και η κρίση των στεγαστικών δανείων στην Αμερική, που εγκαινιάζει μια χρηματοπιστωτική κρίση του πλανήτη που μεταφράζεται σε δημοσιονομική, βρίσκει εμάς τραυματισμένους από κουμπάρους, υποκλοπές, απαγωγές Πακιστανών και εκατοντάδες χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης. Σε αυτή την τρικυμία, όπου ό,τι είναι στέρεο εξαερώνεται και ό,τι είναι ιερό βεβηλώνεται, καταραίουν συστήματα και κλειδονίζονται οράματα. Δίπλα σε σαπιοκάραβα που παραδέρνουν χωρίς έρματα, παραπέουν μεταξύ των πράσινων και των γαλάζιων, με όριο ζωή στο ταβερνείο της Ρήτας της Μυρνιάς στη Κεσαριανή και κάποιες οχλήσεις συνείδησης τις καταπραίνουν με προκάτ βεβαιότητες, κάποια γερά σκαριά με σταθερή πορεία πνεύσης, οι τέσσερις κεντρικοί ήρωες που κανένα από τα σκαπανεβάσματα της ιστορίας δεν κλονίζει τη φιλία τους, έναν ανεκπλήρωτο, καταχωνιασμένο έρωτα, αλλά και την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια. Βίοι Αγίων, θα διαρωτηθεί κανείς, ή μήπως μια άλλη Ελλάδα που αντιστέκεται στις τοπίες του νεοπλουτισμού και της πνευματικής λογοτομής. Οι τέσσερις ήρωες, ο γιατρός, που δεν θα προδώσει ποτέ τον όρκο του Ιπποκράτη, ο δικηγόρος, που σαν τους κοπηλάτες του Οδυσσέα βάζει μπουλοκαίρι στις ειρήνες των διαπλεκόμενων και μεταμορφώνεται σε Ρομπεσπιέρο, που απαιτεί αρετή χωρίς τρόμο, οι καθηγήτριες της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών που επιλέγουν το μετερίζει του Πανεπιστημίου ως χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών και φυτώρου ουτοπίας για να κάνουν το δικό τους καθημερινό ατάρτικο και τις δικές τους μικρές ανατροπές. Δεν είναι κραυγαλαίοι, στερεοτυπικοί αριστεροί που μονοπολούν αλήθειες και βεβαιότητες. Δεν ουθετούν. Διδάσκουν χωρίς διδακτισμό. Δεν είναι οσιομάρτυρες σε αριστερό εικονοστάση, αλλά ούτε και Δον Κιχώτες. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας και σηματορή ελπίδας ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, δεν κηρύττουν από τον άμπονα την Επανάσταση και τη Βασιλεία των Ουρανών,
αλλά και δεν θα διστάσουν να αναμετρηθούν με το θηρίο του παγκόσμιου καπιταλισμού σε μια μάχη άνηση και εκπροημίου χαμένη. Φυσικά η αριστερά και η δεξιά πανταχού παρούσε στο βιβλίο, χωρίς όμως μεγαλοστομίες και τσιτάτα, με αμφιθυμία, ερωτηματικά και ενίοτε αυτοσαρκασμό. Η αριστερά, συνώνυμη της αξιοπρέπειας, ή θα είναι ανθρωποκεντρική ή δεν θα υπάρχει. Εμείς διαθέτουμε, λέει ο Άγιος στο Μάρκο, το γητευτή της καρδιάς του κόσμου, ενώ οι καπιταλιστές το δολοφόνο της. Ωστόσο το πρόβλημα της αριστεράς, λέει ο Μάρκος στον Άγιο κάποιες σελίδες πριν, είναι ότι ο ουμανισμός της επιβιώνει στις στοές των πεφωτισμένων μόνο, ενώ ο πρασινοφρουρός Βασίλης, της παρέας της Κεσαριανής, αν και απογοητευμένος από την πράσινη ακρίδα που ρήμαξε τη χώρα, δεν πείθεται από την αριστερά του ψευτοκαυγά, όπως την αποκαλεί και της μιζέριας. Το μαγαζάκι σας παράγει μόνο κότες ελευθέρας βοσκής, λέει στο φίλο του το Λάμπρο, στην ταβέρνα της Κεσαριανής. Οι δρόμοι της γενιάς που είδε το φως της πρώτης της μέρας, στα ερείπια του εμφυλίου, διασταυρώνονται με τους δρόμους της γενιάς που παραδέρνει παροπλισμένη στα ερείπια που άφησε ο παγκοσμιοποιημένος νεοφιλελευθερισμός. Η γενιά της ελληνικής κρίσης των τελευταίων χρόνων γίνεται η παροδία, η χλέβη της αισιοδοξίας του διαφωτισμού, ότι είμαστε καταδικασμένοι να προοδεύουμε, γίνεται όμως και ο άγγελος της ιστορίας του Βάλτερ Μπένιαμιν. Όπου εμείς βλέπουμε μια λυσίδα γεγονότων, αυτός βλέπει μια μοναδική καταστροφή που συσσωρεύει αδιάκοπα ερείπια επί ερείπιων. Η γενιά που γέννησε η κρίση εκπέμπει σήματα κινδύνου, παραδομένη αμαχητή στον κινησμό του κοινωνικού αυτοματισμού και δαρβινισμού, που τη στέλνει στη φυλακή και σε φτηνούς οίκους ανοχής του κεραμικού. Τούτη τη γενιά την ενσαρκώνει ο Άγγελος και η Ιωάννα. Στην πλημμυρίδα της κρίσης όμως ρίχνει και εμφιαλωμένα μηνύματα αντίστασης και παιδείας. Είναι η γενιά που ενσαρκώνει για Γιασεμίνα, που διαβάζει ιστορία με πάθος, όχι για να προσθέσει μερικές γραμμές στο βιογραφικό της σημείωμα, αλλά για να κατανοήσει και να αναστοχαστεί, να ερμηνεύσει και να αλλάξει έναν κόσμο παράλογο και αλλοπρόσωλο που καταδίκασε τη γενιά της. Είναι ο Νότης και οι φοιτητές της Ροδάνθης, της καθηγήτριας της φιλοσοφίας, που κάνουν τέχνη, κάνουν θέατρο, εμπνέονται από τους μικροαστούς του Γκόργκη και ανοιχνεύουν δρόμους αντίστασης εναντίον του αδιφάγου θηρίου του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Τέλος, ο Φίλιππος ενσαρκώνει την οργήλη απελπισία του αναρχικού απέναντι στην παγωμένη αφασία του φοιτητικού κινήματος που αρκείται σε πρόσφερες τουφεκές στον αέρα για την τιμή των όπλων. Το μυθιστόρημα ανοίγει δρόμους νέους και παλιούς που διασταυρώνονται. Γενιές χαμένες και γενιές που αφήνουν σκαρυφήματα ουτοπίας. Γενιές που διασταυρώνονται και αφήνουν παρακαταθήκες βαριές. Η μια τζογάρει το μέλλον της επόμενης σε χρηματιστηριακές αξίες που εξαερώνονται. Η άλλη αφήνει βαριά παρακαταθήκη, αθόρυβα, χωρίς μεγαλαφία, κάποιες άλλες αξίες που επιβεβαιώνουν ότι όταν ο ανθρώπινος βίος εξαντλείται και ταυτίζεται με το βιολογικό γεγονός της ζωής, είναι βίος που δεν αξίζει το όνομά του. Βίος αβίωτος ο ανεξέταστος βίος κατά Σοκράτη, ή όπως γράφει ο συγγραφέας, παραθέτω, αμετάθετος κλήρος της ζωντανής ύλης είναι ο θάνατος. Ο άνθρωπος όμως, προσφεύγοντας σε εφευρήματα θανασίας, αναγκάζει τη φυσική τάξη του κόσμου σε συγκατάθεση εκτροπής. Η μέθεξη όμως που οδηγεί στην εκτροπή έχει στη στατικό της στοιχείο την άλλη μορφή της αγάπης. Αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και για όλα τα άλλα. Για να ζεις, αγαπάς. Επειδή αγαπάς, καταφέρνεις και να ζεις. Τέλος του παραθέματος. Και μερικές σελίδες πιο κάτω, διαστόματος Νότη, όταν επισκέπτεται τον αναρχικό Φίλιππο, που κάνει απεργία πείνα στη φυλακή, πληρώνοντας αντίτιμο βαρύ για ιδέες και αγώνες, όλοι θέλουμε, του λέει, να έχουμε στη ζωή μας πράξεις που μένουν ορόσημο στο πέρασμα του χρόνου. Διαφορετικά, μένουμε ένας άδειος κουμπαράς. Η ζωή τι είναι? Ένα θησαυροφυλάκιο που περιμένει να το γεμίσεις. Του ρίχνεις μέσα διάφορες συναλλαγματικές, μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας. Παίρνεις χαρά κάθε φορά που βάζεις μέσα κάτι. Όταν μεγαλώσεις το ανοίγεις και τότε λες
Μπράβο ρε μάγκα μου, καλά τα κατάφερε. Σειρά μου λοιπόν κι εγώ να πω το ίδιο στο συγγραφέα. Μπράβο Νίκο, καλά τα κατάφερες. Στη φουρτούνα που μας έριξε η ιστορία, εύχομαι οι ακίμαντοι να είναι καλοτάξιδοι και να πιάσουν ήρεμα νερά και ωραίες θάλασσες. Άλλωστε και για να κλείσω αισιόδοξα με τον αγαπημένο Χικμέτ, τις πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Σας ευχαριστώ.